Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Τρομοκρατήθηκαν, πανικοβλήθηκαν αρκετοί συμπολίτες που μένουν στην περιοχή των καπναποθηκών. Από ό,τι φαίνεται έχει τεθεί υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα γύρω στις 10:20 το πρωί στην καπναποθήκη επί της οδού Αναξάρχου, ακριβώς πίσω από τα κτέλ της Ξάνθης και από το πι των καπναποθηκών. Συνεχίζουν να παραμένουν στην περιοχή μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μην πλησιάζετε όσοι μας ακούτε και κινείστε στην περιοχή εκεί. Υπάρχουν και πολλά καταστήματα, υπάρχουν και πάρα πολλές πολυκατοικίες, αλλά μην πλησιάζετε το σημείο. Μπορεί να βλέπετε ότι έχουν περιοριστεί οι φλόγες, ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Υπάρχουν καταπονημένα παλαιά υλικά στην καπναποθήκη. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κίνδυνος να καταπέσουν. Και μην ανοίγετε παράθυρα και μπαλκονόπορτες όσοι κατοικείτε στην περιοχή, κοντά στην περιοχή της καπναποθήκης επί της οδού Αναξάρχου. Η σύσταση είναι να σφραγίσετε ερμητικά παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Οτιδήποτε νεότερο συμβεί, εάν υπάρξουν νεότερες πληροφορίες, θα διακόπτουμε την κανονική ροή της εκπομπής για να ενημερώνουμε τους συμπολίτες. Ταυτόχρονα όμως, το έχω ήδη πει, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και συνεπείς με τις ήδη προγραμματισμένες μας φιλοξενίες. Σας έχω ενημερώσει από χθες ότι σήμερα θα είναι κοντά μας ένας νοσηλευτής για να μας μιλήσει για την νοσηλευτική επιστήμη. Δεν θα το κάνει καθόλου τυχαίο αυτό. Οι περισσότεροι ζητούμε την συνδρομή τους όταν βρεθούμε στην πιο δύσκολη στιγμή μας. Όταν δηλαδή χτυπήσουμε ή περάσουμε την πόρτα ενός νοσοκομείου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί ανά πάσα στιγμή για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Πέρασαν μια μεγάλη περιπέτεια και την περνούν ακόμη με την υγειονομική κρίση. Υπήρχαν και απόνερα στον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο στα δύο πρώτα κύματα της πανδημίας χειροκροτήσαμε και εκδηλώσαμε το σεβασμό προς το έργο το οποίο προσέφεραν. Είναι κάποιοι από αυτούς και δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι γύρω στις 7.000, 7.500 υγειονομικοί οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, χειροκροτήθηκαν σαν ήρωες, πρώτη και δεύτερη φάση της πανδημίας, τα δύο πρώτα κύματα, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Αβραάμ Θεοδωρίδης, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρίδη. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω εξ αρχής να εκφράσουμε το σεβασμό μας απέναντι απέναντι σε όλα όσα προσφέρατε από το ξεκίνημα της πανδημίας, παλεύοντας με έναν άγνωστο εχθρό, κύριε Θεοδωρίδη, και σε όλους εκείνους που συνεχίζουν να δίνουν αυτή τη μάχη, αλλά και σε όλους εκείνους, επιτρέψτε μου να το πω, που βιώνουν τα απόνερα της διαχείρισης της υγειονομικής αυτής κρίσης. Ο Αβραάμ Θεοδωρίδης, νοσηλευτής στο νοσοκομείο της Ξάνθης με πολυετή υπηρεσία. Πόσα χρόνια νοσηλευτής, κύριε Θεοδωρίδη? Συνολικά από φοιτητής 30 χρόνια. 30 χρόνια. Νοσηλευτής στο νοσοκομείο Ξάνθης. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Ξάνθη, έτσι δεν είναι? Έχω πλούσιο βιογραφικό. Ένα χρόνο στη χειρουργική, 5 χρόνια στα επίγοντα, 15 χρόνια στην εντατική και τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια στο νεφρό. Μάλιστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω, από όλους όσους βρέθηκαν στα χέρια σας και τους προσφέρατε τις υπηρεσίες σας, κύριε Θεοδωρίδη. Ξέρετε, τι θα έλεγε ένας νοσηλευτής για την νοσηλευτική επιστήμη, πώς θα την προσέγγιζε, δεδομένου ότι περνάμε και αυτή τη μεγάλη περιπέτεια? Η νοσηλευτική έχει μεγάλο βάθος. Δεν είναι μία επιστήμη κοινή, είναι μία ιδιαίτερη επιστήμη. Μ' αρέσει να προσδιορίζω ότι η νοσηλευτική είναι η φτωχή ιατρική, η ταπεινή ιατρική, όπου αυτό
που δεν μπορεί ο ασθενής να ζητήσει, να μιλήσει ή να απευθυνθεί στον γιατρό, απευθύνεται στον ταπεινό γιατρό, στον νοσηλευτή, στην νοσηλευτρία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ακόμα θα μπορούσα να πω και να συμπληρώσω ότι η νοσηλευτική είναι η αρχαίγονη θεραπευτική. Εμφανίζεται από την αρχή που εμφανίζεται ο άνθρωπος πάνω στη γη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων, 1 εκατομμύριο χρόνια. Τα πρώτα δείγματα και στοιχεία πρώιμης φροντίδας, θεραπείας κτλ. Είναι στους πρώτους ανθρώπους. Σταματήστηκαν, γεννήσανε και αναγκάστηκαν εκ των προϋποθέσεων και των αναγκών να προβούν σε πρώιμες φροντίδες. Είναι τόσο παλιά. Ενώ η ιατρική, ο αρχάνθρωπος εμφανίζεται 1 εκατομμύριο χρόνια. Η ιατρική σαν επιστήμη ας την οριοθετήσουμε στον 7ο με 5ο αιώνα π.Χ. επί Ιπποκράτη. Είναι δηλαδή το επόμενο βήμα της αρχαίγονης θεραπευτικής, της νοσηλευτικής, έτσι. Ναι, ξεκίνησε σαν... Το επόμενο στάδιο. Α, ναι, και μέσα στο πέρασμα των χιλιάδων χρόνων και τα λοιπά, άρχισε να εξελίσσεται, αφεντιώνεται και δημιουργήθηκε πάλι εμείς έρδες με τον Ιπποκράτη και όχι μόνο, έχουμε σημεία αναφορά στο Ασκληπιό, Γαλινό και τα λοιπά. Έχουμε μεγάλες μορφές της ιατρικής επιστήμης. Πριν την ιατρική επιστήμη όμως, αυτό θέλω να σας πω, ότι ήταν η αρχαίγονη θεραπεία, νοσηλεία, φροντίδα, νοσηλευτική δηλαδή. Μετράει τόσα χρόνια ζωής στον πλανήτη, όσα και ο άνθρωπος πάνω κάτω, γιατί... Εντάξει, πάντοτε ο άνθρωπος είχε και ζητήματα τέτοιου τύπου να αντιμετωπίσει, κύριε Θεοδωρίδη. Πάντα, τα πρώτα... Πώς εξελίχθηκε όμως, να δούμε, πώς εξελίχθηκε. Πώς εξελίχθηκε στη σύγχρονη εποχή ή να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Επειδή βλέπω ότι όχι απλώς το αγαπάτε, αυτό το οποίο υπηρετείτε 30 χρόνια, 30 και πλέον χρόνια, κύριε Θεοδωρίδη, το αφήνω πάνω σας. Δώστε μας εσείς τους βηματισμούς που κρίνετε ότι αποτελούν τους κρίκους της γνώσης που εσείς έχετε και καλό θα είναι να την μεταλαμπαδεύσουμε και σε όλους εμάς που δεν έχουμε καθίσει σε αμφιθέατρα σχολών νοσηλευτικές. Αλλά σας έχουμε ανάγκη, εσάς που καθίσατε. Με συζητήσεις που έχουμε πάντοτε με γιατρούς, νοσηλευτές και τα λοιπά, έχουμε ρίξει στο τραπέζι διάφορες σκέψεις και ιδέες. Μια πάρα πολύ όμορφη σκέψη μου είπε ένας συνάδελφος ήταν η εξής, ότι γιατί όχι η νοσηλευτική να μην γίνει κλάδος της ιατρικής. Δηλαδή ζούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον και πολλά μπορεί να αλλάξουν. Ήδη μιλάμε για διαστημική νοσηλευτική και ιατρική, μιλάμε για ρομποτική, ιατρική και νοσηλευτική. Οι εξελίξεις τρέχουν και δεν περιμένουμε. Θέλω να σας πω ότι ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον όπου η τεχνολογία αλλάζει πολλά δεδομένα. Παρόλα αυτά εγώ θα μιλήσω πάλι και θα τονίσω ότι η νοσηλευτική είναι η ταπεινή ιατρική. Τι είναι όμως η νοσηλευτική? Είναι και επάγγελμα, είναι και λειτουργήμα, είναι διακόνημα. Είναι επιστήμη της υγείας, είναι επιστήμη και τέχνη. Είναι μητέρα και τροφός της ιατρικής. Είναι ανθρωπιστική, είναι ανθρωποκεντρική, είναι κοινωνική. Είναι ποιμαντική, είναι διεπιστημονική και είναι και ολιστική. Μέσα από όλα αυτά νομίζω οριοθετήσαμε τι είναι η νοσηλευτική επιστήμη. Μάλιστα. Εγώ εκείνο το οποίο διαπιστώνω έτσι όπως το προσδιορίσατε σαν ορισμό, ότι όλα τις τα χαρακτηριστικά στο κέντρο έχουν τον άνθρωπο. Ναι, ήθελα να σας συμπληρώσω και ευχαριστώ έτσι όπως το θέτετε ότι... λίγο θα γίνω σκληρότερο, ότι γιατρός και νοσηλευτής, αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο, καλύτερα να μην γίνεις. Πρέπει να αγαπάς τον άνθρωπο, γιατί είναι επιστήμες της προσφοράς. Δεν μπορείς να δεις τον άνθρωπο σαν ένα αυτοκίνητο που θα πας να το επισκευάσεις. Πρέπει να αγαπάς τον άνθρωπο. Είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη, η ιατρική, η νοσηλευτική και οι υπόλοιπες ανθρωπιστικές επιστήμες. Βαθιά ανθρωπιστική, έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι το χέρι το οποίο έχουν ανάγκη στην πιο αδύναμη στιγμή τους οι άνθρωποι, το χέρι της νοσηλεύτριας και του νοσηλευτή. Έτσι. Αυτό είναι. Ναι. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα που έχω βιώσει μέσα στη πολυετή καριέρα μου, και θετικά και αρνητικά. Για να ακούσουμε. Ναι, έχουμε βιώσει πολλά πράγματα και οι νοσηλευτές και οι γιατροί ίσως είμαστε δίπλα στον ασθενή στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ναι. Και αυτό είναι, πρέπει να είμαστε, πολλοί μας λένε ότι είστε σκληροί, είστε το ένα, είστε το άλλο. Ναι, χρειαζόμαστε να είμαστε και σκληροί, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι έχουν δακρύσεις και έχουν κλάψει για ασθενείς οι οποίοι πεθάνανε και τα λοιπά. Αυτά όμως δεν βγαίνουν προς τα έξω. Ο νοσηλευτής και ο γιατρός είναι ήρωας αν όλα πάνε κατευθείαν, και άμα στραβώσει το περιστατικό και αποδημήσει ιστήριον, γινόμαστε το κόκκινο πανί και ζητάνε όλοι, ναι, όχι την εκδίκηση, την τιμωρία, ας πούμε, και τα λοιπά. Όντως, αρκετά τέτοια συμβάντα έχουν καταγραφεί. Σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Θεοδωρίδη. Τα ευχαριστήρια όταν όλα πάνε κατευχή έρχονται. Όταν δεν πάνε κατευχή, ακολουθούνται άλλες διαδικασίες. Αναζητούνται ευθύνες. Ναι, δυστυχώς. Εγώ πάλι θα πω ότι η αθλητική και η νοσηλευτική στην Ελλάδα έχουν ένα πολύ δυνατό ιστορικό πλαίσιο. Εδώ γεννήθηκε και η προσωπική μου άποψη, η νοσηλευτική ως αρχαίγονη θεραπευτική, αλλά και η ιατρική, δεν το συζητώ, όλος ο πλανήτης το λέει, η Ιπποκράτη, η ιατρική σκέψη, επιστήμη κτλ. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεχίσουμε με τα πανεπιστήμια μας και όχι μόνο, να συνεχίσουμε αυτή τη τρομερή παράδοση και κληρονομιά. Μην ξεχνάτε ότι, φαντάζομαι το ξέρετε εσείς σαν δημοσιογράφος, ότι έχουμε ένα πανέμορφο και πολύ δυνατό αρχαιολογικό μουσείο στα Άδυρα, που εκεί φιλοξενούνται ιατρικά εργαλεία του 5ου με 7ου π.Χ. αιώνα, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι και χειρουργικά εργαλεία. Όσοι επισκεφθήκατε το μουσείο και σταθήκατε μπροστά σε αυτές τις προθήκες, ομολογουμένως είναι συγκλονιστικό. Έχετε δίκιο, κύριε Θεοδωρίδη. Μέχρι και εργαλεία με τα οποία κάνανε εγχειρήσεις. Ναι, και τα οποία εργαλεία, να συμπληρώσω, ότι δεν έχουν αλλάξει. Ας πούμε, η χειρουργική λαβίδα και κάποιες άλλες λαβίδες δεν έχουν αλλάξει. Η δομή και η φιλοσοφία του εργαλείου παραμένει η ίδια. Μετά από τότε μέχρι τώρα. Χρόνια, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει και ένα μικρό μουσείο στο νοσοκομείο Ξάντης, αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί να μην διαφημίσετε και να προβάλλετε η τοπική ιστορία της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά έχει πολύ ωραία φαρμακευτικά και δοχεία. Δηλαδή αφορά και τη φαρμακευτική ως επιστήμη, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθλήρων. Όλα αυτά γιατί να μην προβάλλονται. Ναι, λέτε ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και σε μια άλλη διάσταση, δεδομένου ότι το κουβαλάμε, έτσι, σαν κληρονομιά, γιατί και να μην το αναδείξουμε. Γιατί και να μην το αναδείξουμε. Ίσως... αναδείξουμε είναι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του τόπου, ότι εδώ γεννήθηκε η ιατρική τον 7ο με 5ο αιώνα στη Θράκη και τα λοιπά, στα αρχαία Άβυρα και τα λοιπά, και αυτό είναι για μας. Να μια πρόταση, να μια πρόταση από τον κύριο Θεοδωρίδη, γιατί όχι, βέβαια. Και οι αποδείξεις λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδείρων, έτσι. Εκεί φυλάσσονται. Ναι, εκεί, και όποιος το επισκεφτεί, μην αμελήσετε να ψάξετε και να βρείτε αυτά τα ιατρικά εργαλεία. Είναι εντυπωσιακά. Ειδικά για εμάς τους επιστήμονες της υγείας, για τους νοσηλευτές, φαρμακοποιούς και τα λοιπά, όταν βλέπουμε τους προγόνους μας τον 5ο π.Χ. αιώνα και να έχουν φτιάξει αυτά τα εργαλεία, τα οποία παραμένουν σχεδόν ατόφια μέχρι στις μέρες μας, είναι εντυπωσιακό. Σε πιάνει δέος. Σε πιάνει δέος, και αν αναλογιστείς τους λόγους για τους οποίους
οι προγονείς μας οδηγήθηκαν στην κατασκευή των εργαλείων αυτών για να πολεμήσουν την ασθένεια. Αυτό είναι ο λόγος. Για να χαρίσουν υγεία στον άνθρωπο. Αυτό είναι ο λόγος. Εξανάγκηση, έτσι ξεκίνησαν. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ξαφνικά σκοντάψαμε πάνω σε μια πανδημία, κύριε Θεοδωρίδη. Αχ, αυτή η πανδημία, κύριε Θεοδωρίδη. Ναι, μας βρήκε λίγο απροετοίμαστους, που δεν θα έπρεπε να μας βρει απροετοίμαστους. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, εδώ λίγο θα ήθελα να επεκταθώ, να παρατηρήσω τα εξής, ότι η πανδημία δοκίμασε πολλά πράγματα. Αξίες, συμπεριφορές, χαρακτήρες κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι επιτέλους οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα έπρεπε να απεξαρτηθούν από την κομματική παρέμβαση και να δοθούν μέσω ΑΣΕΠ. Δηλαδή, ανά 4 χρόνια πρέπει οι διοικήσεις των νοσοκομείων, όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά ποσότητα, να κάνουν τα χαρτιά τους και οι καλύτεροι να αναλαμβάνουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Να μην είναι διορισμένοι, δηλαδή, λέτε, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι ακριβώς. Αυτό προσίου δεν είναι μορφή στην τωρινή διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν είναι δικιά μου πρόταση. Έχει λεχθεί πολλές φορές, εδώ και πολλά χρόνια, ότι επιτέλους να σταματήσει το κομματικό παιχνίδι με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Ξέρετε γιατί? Γιατί έκαναν την αξιολόγηση, βρήκαν ότι ο Κικίλιας, ας πούμε, ήταν ανεπαρκής εντός εισαγωγικά, δεν τα κατάφερε όπως θα έπρεπε κτλ. Αλλάξαμε τον υπουργό και αλλάξαμε και τον υφυπουργό. Εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή, εντάξει, ο υπουργός, όλοι οι περιφερειάρχες υγείας και όλοι οι διοικητές στα νοσοκομεία ήταν οι τέλειοι? Θέλω να πω ότι... Και αυτά γάνε, λέτε, οι υπουργοί ή οι αναπληρωτές τους ή οι υφυπουργοί τους? Ναι, μάλιστα. Ναι, δεν θα ήταν καλό. Με ευκαιρία μια τέτοια κρίση πανδημίας και τα λοιπά, ότι η οποιαδήποτε κυβέρνηση, του Μητσοτάκη, του οποιοδήποτε πρωθυπουργού, να πει ότι φτάνει, ρε παιδιά, ως εδώ, θέλουμε να δούμε πιο ποιοτικές διοικήσεις. Εντάξει, θα το βάλουμε μέσω ΑΣΕΠ. Εκεί δεν μας ενδιαφέρει πού ανήκετε πολιτικά, κομματικά κτλ. Μας ενδιαφέρει η ικανότητά σας. Αυτό θα βοηθούσε κάπως την κατάσταση. Η εκτίμησή μου είναι. Βλέπουμε τις παθογένειες. Γι' αυτό λέω ότι ναι, έχει σημασία για μένα η διοίκηση των νοσοκομείων. Πιο ποιοτικές διοικήσεις ίσως είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να το δω ληστικά. Δεν το συζητώ ότι εν μέσω κρίσης δεν θα βγάλεις 7 και 8 χιλιάδες υγειονομικούς σε αναστολή. Δηλαδή μας περισσεύουν. Εδώ η πληρότητα σε προσωπικό ήταν τραγικές πριν την πανδημία. Κατά την πανδημία έγιναν ακόμα πιο τραγικές. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν υπάρχει λογική. Η λογική ποια είναι? Ότι θέλω να αποδυναμώσω περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούστηκαν επιχειρήματα. Ναι. Στους τεχνοκράτες της υγείας, στην πολιτική της υγείας. Μέχρι και η αρχή του μη βλάπτη. Του μη βλάπτην στην ιατρική. Επιστρατεύθηκαν αρκετά επιχειρήματα. Το μη βλάπτην όμως μπορώ να το γυρίσουμε και σαν μπούμεραξ αυτό που το ανέφερε. Το μη βλάπτην είναι όταν βγάζεις 8.000 κόσμος που θα μπορούσες με καθημερινό self-test να κάνουν τη δουλειά τους, είναι μη βλάπτην. Όπως προσέρχονται στην εργασία τους οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, λέτε. Έτσι προσέρχονται τώρα οι εργαζόμενοι. Κάνουν 2 τεστ την εβδομάδα. Θα μας κρίνει όλους η ιστορία, αλλά εγώ αυτό τον παραλογισμό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Όχι επειδή είμαι και εγώ σε αναστολή, όχι, ότι βλέπω ότι οι συνάδελφοι μου που παραμένουν μέσα στις μονάδες υγείας, στα νοσοκομεία, ψυχοσωματικά έχουν εξαντληθεί, ενώ οι υπόλοιποι που είναι εκτός σε αναστολή οικονομικά τους διαλύουν και τους φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει λογική. Για μένα όταν ξεκινάει ένας πόλεμος χρειάζονται άπαντες. Δεν περισσεύει κανένας. Και θα ήταν καλό. Μου θυμίζεται αυτό που είχε πει ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου όταν βρέθηκε μπροστά σε αυτό το δίλημα η Κυπριακή Δημοκρατία.
Είχε προηγηθεί η πολιτική απόφαση στην Ελλάδα να τεθούν σε αναστολή εργασίας όσοι υγειονομικοί δεν κάνουν το εμβόλιο και κλήθηκε να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου με ένα σημαντικό αριθμό μη εμβολιασμένων υγειονομικών και στη Μεγαλόνησο. Και είπε λοιπόν τότε το εξής, θυμάμαι, το είχαμε και στις ειδήσεις, γιατί ουσιαστικά έστειλε και ένα μήνυμα προς τα δω, όταν έχεις πόλεμο, κανέναν φαντάρο δεν τον διώχνεις. Με καλύπτει απόλυτα. Αυτό είχε πει τότε ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, εκεί ακολουθείται άλλη τακτική. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε πώς θα πορευτούμε με αυτή την πανδημία. Δεν ξέρω, οι δικοί μας πώς το είδαμε, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εσείς θεωρείτε ότι με ασφάλεια θα μπορούσαν να παρέχουν, όπως το έπαιρξαν πρώτο-δεύτερο κύμα, τις υπηρεσίες τους και αυτοί οι υγειονομικοί, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, οι επιλογές είναι σεβαστές, έτσι, δεν προχώρησαν στον εμβολιασμό. Ξέρετε κάτι. Κοιτάξτε, εσείς τη ζήσατε την πανδημία εκ των έσω. Εμείς είμαστε έξω από τα τείχη και προσπαθούμε να θωρακιστούμε με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, έτσι, τα οποία είτε επιβάλλονται είτε συστήνονται. Όμως το τελικό στάδιο εντός των τυχών, εσείς το ζήσατε, κυρία Θεοδωρίδη, γι' αυτό το ρωτώ. Ναι, νοσηλευτικά θα καταθέσω το εξής, ότι οι νοσηλευτές, γιατροί, φαρμακοποιοί, διαιτολόγοι, τραυματιοφορείς, όλες οι ομάδες υγειονομικών εργαζομένων και επιστημόνων που επανδρώνουν τα νοσοκομεία μας, σεβασμό και μόνο σεβασμό. Μην ξεχνάτε ότι πρωτού βγει, θα το κρίνει η ιστορία αυτή η περίεργη αναστολή, προσφέραμε άπαντες στις υπηρεσίες μας, είτε ήμασταν εμβολιασμένοι είτε δεν ήμασταν εμβολιασμένοι. Και εξάλλου... Δεν είχαμε εμβόλια τότε. Στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα, στο οποίο η περιοχή της Ξάνθης και το νοσοκομείο της Ξάνθης βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, πρώτο, δεύτερο κύμα, θυμίζω, μεγάλες περιπέτειες εδώ στην περιοχή μας, καθόλου εμπειρία σε επίπεδο χώρας για το πώς μπορείς να διαχειριστείς την καινούρια απειλή. Αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Το νοσοκομείο, τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ναι, με συνθήκες. Και αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε ένα πνευμονολόγο, ήταν η κυρία Πουλίτου. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, υπάρχουν συνάδελφοι γιατί νοσηλευτές, οι οποίοι όχι δώσανε ψυχή και το σώμα στο νοσοκομείο και στην υγεία του, δώσανε κάτι παραπάνω από το κανονικό και αυτό που θα μπορούσαν. Λοιπόν, όλα αυτά όμως γρήγορα ξεχνούνται. Για μένα η προηγούμενη πανδημία που ήταν ο ΙΤΑ1 και ο οποίος μας ταλαιπώρησε στις εντατικές και στις παθολογικές από το 2009, τότε πάλι ήταν ο κύριος Τζιόρδας, επί Αφραμόπουλου εκεί με τα εμβόλια τα τότε. Πεθάραμε και παραπάνω πάλι... πόσα χρειαζόμασταν και μετά ποσότητες, δηλαδή να τις προμηθεύσει όλα τα Βαλκάνια, θυμάμαι. 2009 με τα εμβόλια για τη γρίπη, τότε τα αντιγρυπικά. Και δεν ξέρω και εγώ που τα δώσαμε. Ναι, από τα άτομα, οι περισσότεροι νοσηλευτές της εντατικής μας είπανε, μας δώσανε, όχι υποχρεωτικό, μας είπανε καλό είναι να κάνετε το εμβόλιο για τον ΙΤΑ1 και τα λοιπά, βοηθάει, εργάζεσαι σε εντατικές και τα λοιπά, και το προσωπικό το έκανε και μετά ξέσπασαν τα σκάνδαλα με τα εμβόλια. Καταλάβατε, έχουμε κάνει πολλά εμβόλια. Δεν είμαστε εναντίον των εμβολίων. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο ΙΤΑ1 που μας ταλαιπώρησε 10 τόσα χρόνια ήταν μια χρυσή ευκαιρία να προετοιμαστούμε σε υποδομές, έτσι δεν είναι, να προετοιμαστούμε σε επάρκεια προσωπικού. Ωραία. Ένας νοσηλευτής και ένας γιατρός δεν μπορεί να εξειδικευτεί σε ένα χρόνο στην εντατική. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά το 2009 εισήλθαμε σε μια δεκαετή οικονομική κρίση με οικονομίες κλίμακος να εφαρμόζονται παντού, ακόμη και στον τομέα της υγείας. Το ζήσατε, υποψιάζομαι, αυτό ως εργαζόμενος. Ναι, το ζήσαμε. Περικοπές, μειώσεις μισθών, μια σειρά από μέτρα. Έτσι. Σίγουρα, ξέρετε... Ένα χρόνο μετά συνέβη αυτό, 2010, 11, το κάπου εκεί, στα πρώτα χρόνια της πανδημίας. Ναι, συμφωνώ, αλλά θα συμπληρώσω το εξής, ότι κάθε κρίση στη τέχνη του management και της ηγεσίας είναι μια χρυσή ευκαιρία, λένε οι τεχνοκράτες, οι ηγέτες. Δηλαδή,
το νοσοκομείο Ξάνθης έχει μία επιφάνεια σε κεραμοσκοπές αρκετών τετραγωνικών. Βλέπεις αμέσως λειτουργικά τι θα μπορέσεις να κερδίσεις. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ηλιακά πάνε να βάζαμε στις κεραμοσκοπές, θα έχεις κάποια έσοδα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είτε είμαστε σε περίοδο λιτότητας, μνημονίων, περικοπών κτλ., θα έπρεπε τα νοσοκομεία να έχουν μια νέα φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία ξεκινάει από την αρχή, πώς διορίζονται και πώς επιλέγονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Φέρει πίν στο νοσοκομείο Ξάνθης, έχει την τύχη αγαθή να βρίσκεται στην Ξάνθη και να εδρεύει το τέταρτο σώμα στρατού. Να εδρεύει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Φράγκης. Γιατί δεν κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το τέταρτο σώμα στρατού? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει μεγάλες πρόπτικες και συνιστώσεις και παραμέτρους, όπως και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου η έρευνα και η εκπαίδευση παίρνουν άλλου είδους μορφή και άλλες συνιστώσεις και παραμέτρους. Και να συμπληρώσω και έναν τρίτο μνημόνιο συνεργασίας. Πώς θα μπορούσαμε, λέει τώρα ο κύριος Θεοδωρίδης, να ενισχύσουμε και όχι να επιτρέψουμε υποβάθμιση του νοσοκομείου Ξάνθης? Καλά το καταλαβαίνω, κύριε Θεοδωρίδη. Είναι προτάσεις προς ενίσχυση του νοσοκομείου αυτές που κάνει. Είμαι 30 χρόνια στην υγεία, πονάμε, 20 και χρόνια. Είναι η ζωή μας στο νοσοκομείο. Όχι μόνο για μένα, για πολλούς συναδέλφους. Και όλα αυτά που σας λέω έχουν έρθει μετά από συζητήσεις ατέρμονες που έχουμε μέσα στους χώρους εργασίας. Όταν έχουμε χρόνο που δεν έχουμε ποτέ και συζητάμε την καθημερινότητα μέσα στο νοσοκομείο. Και λέμε, γιατί να μην γίνει αυτό, γιατί να μην γίνει εκείνο, γιατί να μην γίνει το άλλο. Καταλάβατε. Και ένα άλλο που ήθελα να πω, που είναι για μένα σημαντικό, είναι το ΕΚΑΤ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό υλικοδρόμιο στο νοσοκομείο Ξάνθης, το οποίο είναι ανενεργό. Γιατί να είναι ανενεργό? Δεν μπορεί να συμμετέχει στο ευρύτερο σχεδιασμό του ΕΚΑΤ? Να το κάνεις ακόμα και βάση για τη Θράκη και όχι μόνο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Έτσι ενισχύει στο νοσοκομείο. Είναι κρίμα. Εδώ φτάνουμε σε σημείο που πάμε για... Κάναμε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, κάναμε και ελικοδρόμιο, αλλά το ελικοδρόμιο δεν λειτουργεί. Και αρχίζουμε, κλείνουμε τμήματα, η εντατική έχει ένα χρόνο που είναι σχεδόν κλειστή. Είναι κρίμα. Ναι. Και είναι απαίτηση μιας τοπικής κοινωνίας και μιας τοπικής οικονομίας να υπάρχει μια τέτοια δομή, γιατί είναι απαραίτητη. Άμα μπει όμως σαν στρατηγικός άξονα το τέταρτο σώμα στρατού, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΕΚΑΣ, αμέσως αλλάζουν τα δεδομένα. Τεκνοκρατικά τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο. Ναι. Θέλει, κοιτάξτε, θέλει βούληση. Θέλει βούληση. Και υποψιάζομαι ότι για να υλοποιηθούν καινοτόμες πρωτοποριακές προτάσεις θέλει και... Τώρα αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο ξεκίνησε από τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων ο κύριος Θεοδωρίδης. Θέλει και διοικήσεις οι οποίες δεν θα είναι απαγκιστρωμένες κάθε φορά στους σχεδιασμούς, στις προθέσεις και διαθέσεις της κάθε κυβέρνησης για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ψιάζομαι γι' αυτό ξεκινήσατε από εκεί, γι' αυτό η αφετηρία σας ήταν ο τρόπος επιλογής των διοικήσεων, κύριε Θεοδωρίδη. Ναι, γιατί υπάρχει μια παθογένεια, όχι μόνο τώρα, από τότε που θυμάμαι τα νοσοκομεία. Γιατί ένας κομματικός διορισμός θα εξυπηρετήσει τις διαθέσεις και προθέσεις κάθε φορά έτσι, μιας κυβέρνησης στο δικό της μεταρρυθμιστικό έργο, για παράδειγμα. Έτσι, γιατί όλοι μεταρρυθμιστές είναι. Στο δικό της μεταρρυθμιστικό έργο για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό θα εξυπηρετήσει. Τις ανάγκες όμως ενός νοσοκομείου και τις δυνατότητες που έχει τις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο νοσοκομείο. Αυτοί που το δουλεύουν, που το λειτουργούν. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές του. Οι διοικήσεις προφανώς. Μάλιστα. Ναι, έτσι. Αλλά ξέρετε, εδώ και πολλές δεκαετίες λέμε τα ίδια και τα ίδια και δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όλοι επαφίονται σε μικροσυμφέροντα,
ότι κομματικά παιχνίδια, πεπίτσια, πολέματα κτλ. Αυτό όμως βλέπουμε ότι στις δεκαετίες που περνάνε ότι τα νοσοκομεία αποδυναμώνονται και οδεύουν σε αυτό που βιώνουμε άπαντες. Ενώ οι προηγούμενες πανδημίες, ο ΙΤΑ 1 ας πούμε, θα μπορούσε, ήταν μια χρυσή ευκαιρία να προετοιμαστούμε σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό, σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Και όχι να βγαίνουμε τώρα σε επιστράτευση και... Επιστράτευση γιατρών, έτσι, των ιδιωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό δείχνει προχειρότητα. Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, προς Θεού, δεν κάνουμε τώρα αντιπολίτευση. Να πούμε ότι συσσωρεύονται εδώ και δεκαετίες τα προβλήματα και δεν βλέπουμε ότι καμιά κυβέρνηση δεν παίρνει να πει ότι παιδιά, μέχρι εδώ, στο, από εδώ και πέρα θέλω να δω ποιότητα, πολιτική υγεία σοβαρή, βάση κριτηρίων, βάση και να δούμε τα νοσοκομεία του μέλλοντός μας, της επόμενης δεκαετίας. Ναι, δεν κοιτάμε να αναβαθμίσουμε. Να κλείσουμε δηλαδή τις τρύπες που είναι εμφανέστατο ότι είναι ανοιχτές. Πανδημία νομίζω ξεγύμνωσε τις παθογένειες οι οποίες εδώ και χρόνια υπήρχαν και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά κοιτάμε πώς πρόσκαιρα να τις καλύψουμε. Δηλαδή, τι κάναμε. Τέλη του 2021 κλείνουμε τα περιφερειακά ιατρία σε ένα νομό ο οποίος έχει απομακρυσμένα χωριά. Στα σύνορα με τη Βουλγαρία έχουμε χωριά. Κάτω στην Πεδιμάδα, απομακρυσμένα χωριά. Περιορίζουμε τη λειτουργία κέντρων υγείας για να φέρουμε έστω για 2 μήνες γιατρούς στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει εκ των έσω το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Και αρχές του 2022 επιστρατεύουμε ιδιώτες γιατρούς. Πρόσκαιρη λύση και αυτή για 15-20 μέρες, ένα μήνα. Μετά τι, επιστρέφουμε πίσω στα ίδια. Είναι ένας προβληματισμός, κύριε Θεοδωρίδη, αυτός. Εγώ να συμπληρώσω... Υπό αυτή την έννοια αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήσατε τον όρο προχειρότητα. Υποψιάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος που το χρησιμοποιήσατε. Το προχειρότητα είναι η πιο ανώδυνη λέξη. Να. Δεν είναι καυστική. Θα έλεγα το εξής, ότι οι αναμονές για τις ειδικότητες τις ιατρικές είναι αρκετά χρόνια. Εντατικολογίας, αναισθησιολογίας, ενδοκρινολογίας κτλ. Θα μπορούσε κάλλιστα, εφόσον ζούμε τα 2 τελευταία χρόνια στους ρυθμούς του κορώνα κτλ., να πει το Υπουργείο Υγείας, να πει απελευθερώνονται οι ειδικότητες, όσοι έστησε αναμονής ειδικότητες, να πάτε να αναλάβετε υπηρεσία στα νοσοκομεία. Θα μου πεις, ναι, θα γεμίσω τα νοσοκομεία από ειδικευόμενους γιατρούς. Δεν τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν απελευθερώνει τις ειδικότητες? Λύσεις ακόμα και στο έσχατο υπάρχουν. Και μετά οι ανειδίκευτοι γιατροί τι θα γίνει, θα παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Και μετά λέω, οι ανειδίκευτοι γιατροί, εάν απελευθερωθούν οι ειδικότητες, τι θα γίνουν, τι θα απογίνουν? Θα παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Δεν θα μπορέσει δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι πάνε όλα καλά και ξεπερνάμε την πανδημία. Από εκεί και πέρα δηλαδή... μια σοβαρή δημοκρατία δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό? Αυτό είναι και το δικό μου το ερώτημα. Υπάρχει διάθεση και πρόθεση? Γιατί αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν υπάρχει διάθεση και πρόθεση. Όχι απλώς να κλείσεις τρύπες, αλλά να αναβαθμίσεις ποιοτικά την παροχή στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί όχι και στην πρωτοβάθμια. Δεν περπάτησε σε εμάς εδώ οικογενειακός γιατρός. Φανταστείτε να είχαμε αυτό το θεσμό τώρα με την πανδημία. Δεν περπάτησε. Εγώ νομίζω ότι με μερικές μικρές παρεμβάσεις θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω ότι το νοσοκομείο Ξάνθης δεν αξίζει αυτή την τύχη. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει με τέταρτο σώμα στρατού, Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκη, σε ΚΑΦ και όχι μόνο. Ενδεικτικά σας αναφέρω αυτά. Mm-hmm. Να ξεδιπλωθούν τα δεδομένα και οι δυνατότητες για την επόμενη δεκαετία. Μην ξεχνάτε ότι το νοσοκομείο Ξάνθης που έπεσε ένα καλό ρόλο υποβαθμίζεται και αρχίζει να βγαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της υγείας το νοσοκομείο της Καβάλας, ο οποίο διεκδικεί και πρωταγωνιστεί έναν ρόλο ανάμεσα στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης και στα Πανεπιστημιακά
της Θεσσαλονίκης. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γέννη της Κομωτινής, όπου μπαίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εμείς πού είμαστε στον παγκόσμιο χάρτη ή στον ελληνικό χάρτη υγείας, σαν νοσοκομείο Ξάνθης? Γιατί αξίζει τέτοια τιμή το νοσοκομείο Ξάνθης? Είναι κρίμα. Και σκεφτείτε, προ-κρίσης, προ-οικονομικής κρίσης, το νοσοκομείο της Ξάνθης ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο εισέπρατε διακρίσεις. Πλήρως αναπτυγμένες, θυμάμαι τότε, οι κλινικές του, κύριε Θεοδωρίδη. Και άρχισε να αποδυναμώνεται μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Θυμάμαι τους κινδύνους τότε. Καρδιολογική κλινική χωρίς καρδιολόγους. Τρέχουν οι τοπικές κοινωνίες να στελεχώσουν. Παιδιατρική χωρίς παιδίατρους. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Τα βίωσε εκ των έσω ο κύριος Θεοδωρίδης. Μάλιστα. Και εκεί που είχαμε, ναι, να συμπληρώσω ότι είχαμε μία ορθοπαιδική κόσμημα, όλες οι κλινικές ήταν, είχαμε πολύ καλούς, ικανότατους γιατρούς και διευθυντές, οι οποίοι έχουν αφήσει το όνομά τους στην τοπική κοινωνία μας. Και αυτή τη στιγμή είναι κρίμα να είμαστε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Είναι κρίμα. Από εκεί και πέρα περιμένω εγώ από την πολιτική, από τους άρχοντες, τους βουλευτές, τον επίσκοπο, την περιφέρεια, ποια είναι η θέση τους. Θα αφήσουμε να αποδυναμώνεται κι άλλο το νοσοκομείο Ξάνθης ή να το δούμε όλοι συνολικά σε έναν κοινωνικό διάλογο με την κοινωνία, τον τόπο, τους φορείς και τους εμπλεκόμενους, να δούμε τι νοσοκομείο μας αξίζει για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Και να έχουμε τις προοπτικές να το δημιουργήσουμε αυτό το νοσοκομείο. Είχομαι, όταν έχεις την έντα του τέταρτου σώματος του στρατού. Γι' αυτό το λέω, επειδή ήδη καταθέσατε προτάσεις. Ο Βράκης έχει τρομερές δυνατότητες. Απλά συνδύασέ τα όλα αυτά και να δεις το ζητούμενο. Μάλιστα. Αυτή είναι η νοσηλευτική. Η νοσηλευτική είναι ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον ασθενή, αλλά είμαστε δίπλα και στο νοσοκομείο. Το να με το νοσοκομείο, το να με τον ασθενή. Και πολεμάμε. Πολλές φορές οι νοσηλευτές και οι γιατροί είμαστε οι αδικημένοι. Πολλές φορές έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε το δικαίωμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το λειτουργήμά μας, το επάγγελμά μας, η επιστήμη μας. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στα άσχημα ή στα δύσκολα. Θα μείνουμε και στα όμορφα. Τα όμορφα είναι ότι αυτό που προσφέρει στον ασθενή και δεν μπορεί να το προσφέρει το οικογενειακό του περιβάλλον, το συγγενικό του περιβάλλον και το προσφέρει εσύ προσωπικά, ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός, ένας υγειονομικός, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν μας σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν μας σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σας λείπει, κύριε Θεοδωρίδη, τώρα που είστε από τον περασμένο Αύγουστο σε αναστολή εργασίας, το νοσοκομείο και η φροντίδα των ασθενών? Δεν σας άκουσα. Σας λείπει το νοσοκομείο, σας λείπει η νοσηλευτική? Η νοσηλευτική, ναι. Είναι μία από τις επιστήμες τις οποίες σπουδάσαμε, αγωνιστήκαμε, γράψαμε. Ωραία. Μας λείπει, αλλά δεν είναι δικιά μου επιλογή η απομάκρυσή μου από το νοσοκομείο Ξάνθης. Έστω και προσωρινή, δεν ξέρω, λένε διάφορα τώρα ο κύριος Πλεύρης και τα λοιπά. Ο Θεός να το φωτίσει. Ναι, υπόθηκε ότι ενδέχεται μέχρι τέλη Μαρτίου να απομακρυνθούν από τις εργασίες τους. Είναι πολύ ιδιαίτερο το καθεστώς το οποίο έχουν ενταχθεί. Είναι αναστολή εργασίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν καν να βγουν στην αγορά εργασίας να αναζητήσουν δουλειά. Δηλαδή, 6 μήνες, σαν κοινωνία, δεν αναζητήσαμε να δούμε πώς ζουν οι οικογένειες των ανθρώπων αυτών. 7.000 άνθρωποι είναι. Μας στηρίζουν προσωπικά οι συγγενείς. Ναι, άλλο λέω, σαν κοινωνία λέω εγώ. Δεν αναζητήσαμε να δούμε η απόφαση, τι επιπτώσεις είχε. Δεν αναζητήσαμε σαν κοινωνία να το δούμε αυτό. Η απόφαση είναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα μπούμε σε μια φιλοσοφία και σε μια λογική που, ας πούμε,
πούμε, τα τρελά ή τα παρατράγουδα της πανδημίας. Έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ. Παρατράγουδα είναι ότι αν βγει ο ιερέας, πάρει τον αγιασμό και αρχίζει να αγιάζει τις συνοικίες με το παπαδάκι ή με τον ψάλτη, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αποφάσισε η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και τα λοιπά και τα λοιπά ότι μεταδίδεται ο κορονοϊός. Μεταδίδεται από τι, από τον μέγα αγιασμό. Άμα βγει δηλαδή ο ιερέας και αρχίζει να αγιάζει μετά, αρχίζεις εκεί μετά να προβληματίζεις και να λες κάποιοι μας κάνουν πλάκα, δεν είναι σοβαρά. Το αν χτυπήσει η καμπάνα μεταδίδει το κορονοϊό. Θέλετε να πείτε ότι υπήρξαν και μέτρα τα οποία περισσότερο προβλημάτισαν παρά ήταν αποδοτικά, δηλαδή δεν ακουμπούσαν πάνω σε λογική. Θα μπορούσε να κάλεσε να βγει ο ιερέας να αγιάσει, πηρώντας όλα τα πρωτόκολλα, δεν αντιλέγω. Δηλαδή, νομίζω δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει μέτρο. Θα μπορούσε να και η Εκκλησία να κάνει το λατρευτικό, λειτουργικό, θεολογικό, ποιματικό της έργο, απρόσκοπτα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κτλ. Και οι πιστοί και οι χριστιανοί να καρκωθούμε αυτή την ευλογία κτλ. Και να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια κακή συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο λαό, απέναντι στα ίδια τα νοσοκομεία, απέναντι στο προσωπικό το οποίο τη μια είσαι ηρωάς, αλλά μετά από πρώτη Σεπτεμβρίου είσαι επικίνδυνος. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει ένας παραλογισμός. Εμείς εισπράττουμε και ένα συσσωρευμένο θυμό που δεν ξέρω πώς θα εκτονωθεί. Πώς θα εκτονωθεί από κάποιους συμπολίτες αναφορικά με μέτρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε να κρατήσουμε την κοινωνική μας συνοχή. Δεν βγήκανε να διαδηλώσω, δεν βγήκανε να κάνω ακρότης, τίποτα. Καλάβατε. Τη μια είμαστε οι ηρωές μας χειροκροτάνε, την άλλη είστε στο πίθο εξώτερων. Μα την κατάλαβε η ελληνική κοινωνία. Και νομίζω το είπατε πάρα πολύ όμορφα οι συνάδελφοι από την Κύπρο, ότι στην περίοδο πολέμου δεν αποστατεύει στρατιώτες. Ναι. Τα λόγια του Υπουργού Υγείας της Κύπρου όταν κλήθηκε να απαντήσει σε αντίστοιχο... Σε ερώτημα δημοσιογράφου τι θα κάνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Εγώ να συμπληρώσω το εξής. Ναι. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Αναφερθήκαμε επί παντός επιστημικού... Εγώ από ό,τι βλέπω η συζήτησή μας στο επίκεντρο είχε το νοσοκομείο μας και την ενίσχυσή του, καθόλου τυχαία η σημερινή μας κουβέντα με τον κύριο Θεοδωρίδη. Γιατί. Υποψιάζομαι το γιατί, αλλά πείτε το. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Ξέρω, νιώθω ότι θα περάσει και ο κορώνα όπως πέρασε ο ΙΤΑ1 και δεν κάναμε κάτι για το, να δυναμώσουμε το νοσοκομείο. Γιατί θα βλέπω τώρα κατά μαθηματική ακρίβεια ότι και στην επόμενη πανδημία θα είμαστε πάλι τα ίδια. Πάλι θα επικρατεί αυτό το αλαλούμ, πάλι θα είναι αυτές τα παρατράγουδα κτλ. Κάθε πανδημία σου δίνει είναι μια χρυσή ευκαιρία να προετοιμαστείς. Και εγώ ρωτάω, η οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιοδήποτε υπουργός με τα λάθη του, τα καθεκτικά του και τα καλά του. Λοιπόν, έκαναν αυτό που έκαναν, αυτό που μπορούσαν ή τέλος πάντων. Εγώ ρωτάω, υπάρχει σχέδιο να προετοιμαστούμε καλύτερα για την επόμενη πανδημία ή η επόμενη πανδημία θα μας βρει τα ίδια και χειρότερα σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την απορία έχω. Μαζί σας και εμείς, κύριε Θεοδωρίδη. Καταλάβατε. Γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που ξέρουμε είναι να αποδυναμώνεται το νοσοκομείο, να κλείνουν κλινικές κτλ. Είναι κρίμα. Λοιπόν, τι οραματιζόμαστε. Οραματιζόμαστε ένα νοσοκομείο το οποίο θα παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της υγείας μεταξύ των πανεπιστημιακών της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι μομφή απέναντι στο πολιτικό γίνασε της Ξάνθης. Στους τοπικούς μας άρχοντες. Μας προσπενάει η Κομωτινή, μας προσπενάει η Καβάλα. Εμείς τι θα κάνουμε. Καταγράφω τον πρόβλημα. Η απόβαση του νομού είναι τεράστια. Διαλύθηκαν, καταστάθηκαν τα συνεταιριστικά. Ρίξαν την ποδοσφαιρική ομάδα μας εκεί που τη ρίξανε. Βλέπουμε έναν πυλώνας ανάπτυξης
και δράσης και οικονομίας και κοινωνικής ζωής κτλ. Ένας αποδυναμώνεται και καταστρέφεται. Γιατί θα τα αφήσουμε όλα έτσι? Δεν θα ξανακερδίσουμε τη ζωή μας και τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του τόπου. Καλή είναι η διαχείριση των καταστάσεων, αλλά θέλει και διεκδίκηση. Πάντοτε θέλει διεκδίκηση, κύριε Θεοδωρίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός ο προβληματισμός αναπτύχθηκε σήμερα. Καμπανάκια χτύπησε ο κύριος Θεοδωρίδης προς την τοπική μας κοινωνία και προς όλους μας, έναν προς ένα. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό, θερμότατα. Σεβόμαστε τις επιλογές όλων. Ο καθένας από εμάς κάνει τις επιλογές του και ουδής μπορεί να κρίνει, έτσι, τους λόγους για τους οποίους ο κάθε άνθρωπος προβαίνει σε μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Δεχομένως να ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι εμείς οι υπόλοιποι και ο κύριος Θεοδωρίδης και άλλοι υγειονομικοί, ή να τα εισπράττουν διαφορετικά. Αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Είναι σεβαστή επιλογή όλων. Για τις επιλογές μάλιστα που πληρώνουν και τίμημα βαρύ κάποιες ομάδες, είτε ηλικιακές είτε επαγγελματικές συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια εποχή με πολλά μέτωπα ανοιχτά, ένα εξ αυτών της ακρίβειας, δημιουργούνται τρύπες όχι μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Ναι. Και στην ίδια την κοινωνία. Είναι προς... Αντιλαμβανόμαστε ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να έχει, να συνοδεύεται από κάποια μέτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Αλλά και μέχρι πού μπορεί να σηκώσει, ποια είναι δηλαδή η αντοχή της κοινωνίας, και αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζεται. Ξέρετε κάτι, εντάξει, καταλαβαίνω για την υποχρεωτικότητα, αλλά όχι η αντίρρησή μου, είναι ότι είναι υπέρμετρη δέσμευση όταν προσπαθεί ο άλλος να σου κάνει μια ιατρική πράξη χωρίς τη θέλησή σου. Μπαίνουν όμως σε άλλες σκέψεις, οι οποίες για μένα το ζητούμενο είναι το εξής. Ότι έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει τρομερές δυνατότητες. Καταλάβατε, δεν θέλω να μείνω στο ότι κάποιοι κάναμε εμβόλιο, κάποιοι δεν κάναμε, κάποιοι είναι σε αναστολή, κάποιοι εργάζονται. Όχι. Εγώ λέω ότι το νοσοκομείο Ξάνθης. Καλά, δεν μας περισσεύουν 7.000 υγειονομικοί σε καιρό πανδημίας, κύριε Θεοδωρίδη. Δεν μας περισσεύουν. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο με ασφάλεια οι άνθρωποι αυτοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είναι κάτι άλλο. Εάν υπάρχει όμως τρόπος, θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Θέλω να πω το εξής όμως. Αλλιώς, ανά 10-15 μέρες θα έχουμε πρόσκαιρα μέτρα για να βουλώνουμε τρύπες. Τόσο και αν περιμένει πληθώρα συναδέλφων σας από πίσω, προκειμένου να διοριστούν. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, οι υγειονομικοί μας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης αναζήτησαν την τύχη τους αλλού, σε άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, σας ακούμε. Άλλο ένα πρόβλημα. Ναι, όχι, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι βλέποντας, βλέπουμε το δέντρο και αφήνουμε το δάσος. Δηλαδή, επιμένω ότι το νοσοκομείο Ξάνθης έχει τρομερές προοπτικές δυνατότητες. Mm-hmm. Όταν θα το δούμε σοβαρά και θα το δούμε σαν μονάδα ανάπτυξης και διασύνδεσης με το τέταρτο σώμα στρατού, το ΕΚΑΦ και το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό πρέπει να μπει καλά στο μυαλό μας. Την κρατάμε την πρότασή σας και θα την αξιοποιήσουμε, γιατί όχι. Δεσμεύομαι κι εγώ προσωπικά γι' αυτό, την κρατάω την πρόταση. Ήτανε ο νομός με τα περισσότερα συνεταιριστικά. Ούτε η Κούβα δεν είχε σε ένα νομό τόσα συνεταιριστικά. Ούτε η Κούβα. Βλέπουμε όμως σιγά σιγά διαλύεται και η οικονομική και η κοινωνική ζωή του τόπου μας. Είναι κρίμα. Στο τέλος θα θρηνήσουμε. Θα δούμε να κλείνεται και η Μητρόπολη Ξάνθης με αφορμή ότι εντάξει, αφού έχει η Μητρόπολη Καβάλα ή η Κομωτινή, τι χρειάζεται εσείς στη Μητρόπολη Ξάνθης? Θα πηγαίνετε στο Μητροπολίτη Κομωτινή ή θα πηγαίνετε στο Μητροπολίτη Καβάλα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η φιλοσοφία και εμένα αυτό όχι με εξοργίζει. Εκπτώσεις βλέπετε. Ναι, εκπτώσεις. Εκπτωτική τακτική βλέπετε. Ναι. Εκεί το έχεις παραδίπλα, γιατί να το έχεις και εσύ.
δεν είναι αυτή τη άποψη. Είναι τη άποψη ότι η Ξάνθη έχει τρομερή ιστορία που ξεκινάει από τα αρχαία Άβδυρα, brand name το σημείο, η Αθήνα του Βορρά, από την αρχαιότητα, πάμε στη Βυζαντινή Ξάνθη, πάμε στη σύγχρονη Ξάνθη και πρέπει οι σύγχρονοι Ξανθιώτες να διεκδικήσουν το μέλλον που μας αρμόζει. Τώρα, όσον αφορά την νοσηλευτική, επεκταθήκαμε πολύ, να ξέρω, πολλές φορές συζητήσαμε με συναδέλφους να φτιάξουμε ένα συνέδριο επιστημονικό νοσηλευτικό εδώ στην Ξάνθη. Φυσικά, δυστυχώς, δεν ξέρω τι γίνεται στους ιατρικούς συλλόγους και σε τέτοια, υπάρχει το αθηναϊκό κράτος, όλα ελέγχονται και πηγάζουν από την Αθήνα. Και στην νοσηλευτική τα ίδια είναι. Κυρίως οι συνάδελφοι της Αθήνας δίνουν γραμμές, κατευθύνσεις κτλ. Πολλές φορές το συζητήσαμε με συναδέλφους να γίνει ένα συνέδριο εδώ στο χώρο, να αναδείξουμε την αρχαία ιατρική των Αβύρων κτλ. Δεν τα καταφέρατε. Υπάρχει τείχος. Δεν είναι μόνο η διαπραγμάτευση έχει. Λοιπόν, έχουμε τρεις βουλευτές υγείας. Είναι ο κύριος Σιλικύρης, όλους αυτούς τους έχω βιώσει, έχω δουλέψει μαζί τους. Ο Μπουρχάν. Δύο γιατρούς, ένα φαρμακοποιό. Ναι. Πού είναι αυτοί οι συνάδελφοι? Δεν έπρεπε να κινήσουν γη και ουρανό? Τουλάχιστον το θέμα της υγείας και των δομών της υγείας, η Ξάνθη έπρεπε να είναι πολύ μπροστά. Μάλιστα. Δεν είναι δικηγόροι, δεν είναι πολιτική μηχανική, είναι επιστήμονες υγεία. Έπρεπε να εξυψώσουν την υγεία. Δεν το λέω σαν μομφή, σαν παρατήρηση, ότι όταν βγήκανε, εκλέχθηκαν σαν βουλευτές, χάρηκα και λέω, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε τρεις βουλευτές επιστήμονες υγεία. Τώρα προβληματίσουμε και λέω, τελικά ήταν καλό που είναι οι τρεις βουλευτές υγεία, ας πούμε? Ναι ή όχι, δεν ξέρω, θα δείξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Θεοδωρίδη, και θέλω να μοιράζεστε τις σκέψεις και τις προτάσεις σας μαζί μας. Θέλουμε να σας ακούμε. Πόσο μάλλον όταν δίνετε και διεξόδους σε αδιέξοδο, γιατί όλοι μιλάμε για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Τώρα εδώ σας άκουσα να δίνετε πολύ συγκεκριμένους τρόπους, τους οποίους θα μπορούσαμε άνετα, έτσι, και γρήγορα, σχετικά γρήγορα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο να δρομολογήσουμε. Τεχνικές μου γνώσεις. Τις τεχνοκρατικές μου γνώσεις. Έχω 3 μεταπτυχιακά πάνω στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Και ήμουνα και λίγο δημοσιογράφος, αυτογραφούσα στο In Magazine του Δημήτρη του Μελίδη. Α, μάλιστα. Καταλάβατε, δεν θέλω να τα λέω όμως όλα αυτά. Εντάξει, που και εκεί πάλι καταθέταμε προτάσεις για την αξιοποίηση όχι μόνο του τόπου μας. Μα αυτό ήταν το εντυπωσιακό, ότι οι πρότασεις ήταν πολύ πολύ συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένες και πιασάρικες, δηλαδή υπάρχει ευκολία υλοποίησης, δεν είναι απλά μια ιδέα. Δεν είναι ανέφικτες, είναι προτάσεις που έχουν βάση, που μπορείς να διερευνήσεις διαθέσεις και προθέσεις με τις τρεις δομές που προανέφερε ο κύριος Θεοδωρίδης, τέταρτο σώμα στρατού, Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης και ΕΚΑΒ, δεδομένου ότι έχει υποδομή, έχει βάση ελικοδρομίου το νοσοκομείο της Ξάνθης. Το θέλαμε υπερσύγχρονο, αλλά που το καταλήξαμε, εν πάση περιπτώσει. Και κρατώ το λόγο για τον οποίο θεωρείτε ότι είναι επιτακτικό να γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπετε τα δεδομένα. Αναδείχθηκαν η υγειονομική κρίση, η πανδημία, ξεγύμνωσε πολλά πράγματα. Δηλαδή αρχίζει πια η εικόνα να ξεθολώνει μπροστά μας. Βλέπουμε το νοσοκομείο της Καβάλας να έχει έναν πρωταγωνιστικό ήδη ρόλο. Ήδη φαίνεται αυτό. Ανάμεσα στα δύο πανεπιστημιακά, το ένα της Θράκης και το της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστημιακό της Θεσσαλονίκης, του ΑΧΕΠΑ, και βλέπουμε τι γίνεται με το νοσοκομείο το καινούργιο της Κομωτινής, που όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Θεοδωρίδης, μπήκε το Ίδρυμα Νιάρχος εκεί. Εμείς πού είμαστε σε όλο αυτό σε όλη αυτή την εικόνα? Πού είναι το κομμάτι του παζλ που γράφει νοσοκομείο Ξάνθης? Στη διοίκηση του νοσοκομείου θα έπαινα τη βαλίτσα μου, θα πήγαινα κάτω στο Ίδρυμα το Ωνάσιο, θα χτύπαγα την πόρτα του Ωνάσιο Ιδρύματος. Θα ζητούσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωνάσιο, θα πω, παιδιά, είμαστε από την Ξάνθη.
χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Εάν η Κομοτηνή παίζει με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εμείς πρέπει να παίξουμε το Ίδρυμα το Ωνάσιο. Φερρυπίν, παράδειγμα. Με τους Έλληνες εφοπλιστές, παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν μπορώ να κατανοήσω εγώ την, όχι την ητοπάθεια, την απραξία. Να το πω έτσι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Θεοδωρίδη. Την πρόταση την κρατάμε. Σας ευχαριστώ για την πρόταση. Την πρόταση την κρατάμε. Η πρόταση νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναδειχθεί. Όχι, την πρόταση... Για να μην μιλάμε αφηρημένα, ενίσχυση. Να μην μιλάμε λοιπόν αφηρημένα. Να μην μιλάμε καθόλου αφηρημένα. Πολύ συγκεκριμένα. Κατατέθηκε μία πρόταση. Ευχαριστώ για το βήμα. Εφικτή. Οι δομές δεν είναι μακρινές μας, είναι δίπλα μας. Είναι κομμάτι μας οι δομές και το τέταρτο σώμα στρατού και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το ΕΚΑΒ νομίζω δεν ξεκομμένο από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Σωστά κύριε Θεοδωρίδη, καθόλου ξεκομμένο. Άρα υπάρχουν και οι δομές. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάποιος πρέπει να διερευνήσει εάν υπάρχουν αντίστοιχες διαθέσεις από τις τρεις άλλες πλευρές. Εάν υπάρχουν, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε χρόνο να κλείσουμε ένα ποίημα. Για να το ακούσω. Να το ακούσουμε όλοι μαζί. Για να ακούσουμε. Έχω γράψει τα αποκλειμονεύματά μου της υγείας των 20 ετών στο νοσοκομείο Ξάνθης και έκλεισα με διάφορα ποίηματα. Ένα από αυτά που μου αρέσει πολύ θα σας το πω. Με τους χαιρετισμούς μου και πάλι το ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσετε και μιλήσαμε. Χτυπήσατε καμπανάκια κύριε Θεοδωρίδη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Για να το ακούσουμε. Ο διαστημονοσηλευτής. Φόρεσε την κάσκα, την άσπρη πιστολή, τα μπλε τα ποδονάρια, τη μάσκα, τη FFP. Άρμστρονγκ και Γκαγκάριν, έρχομαι και εγώ. Τώρα η υγεία σε διαστημικό ρυθμό. Περπάτησα στους διαδρόμους, μπήκα στο κλουβί, ήρθα να πολεμήσω για κάθε ανήμπορη ψυχή. Χαμόγελα διάπλατα για όσους νίκησαν τον ιό, μαζί πολεμήσαμε το μικρόβιο αυτό. COVID-19, τον κορονοϊό. Θα κλείσω με μια ευχή. Ήθε όσο το δυνατό συντομότερα αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι και φαίνεται αυτό νομίζω με την επιστήμη τους τόσο βαθιά να επιστρέψουν στις θέσεις τους, τους χρειαζόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριο Θεοδωρίδη. Σας ευχαριστώ για το βήμα. Να λοιπόν και οι συγκεκριμένες προτάσεις. Για να μην μιλάμε αόριστα για την ενίσχυση του νοσοκομείου, γιατί το κάνουμε και εμείς. Ενίσχυση. Να λοιπόν, υπάρχονται και προτάσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Πριν κλείσουμε,